Τώρα πια η αποκλειστική ευθύνη βρίσκεται στα χέρια του λαού. Ή θα ντουσαρώσει ως το τέλος, ή θα σπαταλάει άσκοπα και άδικα τα δάκρυα και την αγανάκτησή του στους παλιούς και νέους ψευτοσωτήρες. Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε κανέναν ότι όλα όσα γίνονται 2 χρόνια τώρα δεν έχουν στόχο τη σωτηρία της χώρας και της οικονομίας, αλλά είναι ένα σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων και εκποίησης έναντι πινακίου φακής της δημόσιας περιουσίας.